Μετά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, εισήχθη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Του Μητσοτάκη που υπεγράφει τώρα για τη δανειοδότηση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και αν έχετε εσείς υπογράψει, να τη φέρετε. Μη διακόπτετε, κύριε Χαρίτση, θα τα πείτε σε λίγο. Εσείς, Μαυρογιαλού, θα έχετε το λόγο. Η κυβέρνηση, όπως είχε δεσμευτεί, προχωρά στην κατάργηση της απλής αναλογικής. Με το ζήτημα αυτό, όπως και εκείνο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, να ανοίγει μεγάλη συζήτηση στη Βουλή. Να ακυρώσουν λοιπόν την εντολή, και να υποταχθούν στην παράταξη του Δημάρχου. Δηλαδή, πλήρης προσπάθεια υποταγής σε ένα δημαρχοκεντρικό παλαιό μοντέλο. Έχασε λοιπόν η αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο της χαμένης διετίας της κυβέρνησής σας, έχασε και η αυτοδιοίκηση. Δεύτερον, ποιο πρόγραμμα φιλόδημο σταματήσαμε έργα και ξαναεγκαινιάσαμε? Πρέπει να ανάβετε λαμπάδα στον Τάκη τον Θεοδωρικάκο που ενέταξε έργα του φιλόδημου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, γιατί εσείς δεν είχατε χρηματοδότηση για τα έργα αυτά. Μην κοροϊδεύετε λοιπόν. Και τα υπόλοιπα, η δική σας παράταξη μιλούσε για βλαχοδημάρχους και ζητούσε τα ταμιακά τους αποθέματα για να μην πτωχεύσει η χώρα. Το όλο ενδιαφέρον πάντως υπάρχει και συγκεντρώνεται στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που τόσο ο Μάγης Βορύδης όσο και ο Στέλιος Πέτσας έχουν σαφέστατα ανακοινώσει ότι θα καταθέσουν στην Ολομέλεια. Τα ζητήματα που μοιάζει να εξετάζονται είναι ο αριθμός των αιρετών, το ύψος των παραβόλων και η εκλογή προέδρων στις κοινότητες.